Έχουμε μία ωραία συνέντευξη, η οποία έπρεπε να ληφθεί καιρό, όμως ποτέ δεν είναι αργά και αυτό το ξέρει σίγουρα το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Παναγιώτης Τουζένης. Καλώς ήρθατε στο νησί. Είστε καλά? Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μα κάνετε εκδηλώσεις, σας βλέπουμε έξω και τα λοιπά. Ήταν η ευκαιρία να έρθετε κι εσείς μια φορά στο στούντιο Βεβαίως. να μας τα πείτε. Γιατί βλέπουμε πραγματικά πολλές εκδηλώσεις, μεγάλη συμμετοχή. Ο κόσμος έχει μία πολύ καλή έτσι, αίσθηση για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και για τη δουλειά που κάνετε, τόσο στη Μυτιλίνη όσο και στην Καλονή που λειτουργεί παράρτημα, κύριε Τουζένη. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε με λίγο χρηστικές πληροφορίες για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Είναι μία ευκαιρία και από εδώ να πούμε σε έναν κόσμο που ενδιαφέρεται να ξαναμπεί στην τάξη, πώς μπορεί να το κάνει, τι προϋποθέσεις υπάρχουν. Καταρχάς, να ενημερώσουμε τους ακροτές σας ότι το Σχολείο Δευτερευκαιρίας είναι ένα σχολείο ενηλίκων όπου γίνονται μαθήματα όπως είναι η ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, πληροφορική, αισθητική αγωγή, φυσικές επιστήμες και γενικότερα έχει ως στόχο την κοινωνική και εργασιακή ανέλυξη των ενήλικων μαθητών του. Αυτό για μας είναι κεντρικό διακύβευμα, θα λέγαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, οι εγγραφές του σχολείου ξεκινάνε το Σεπτέμβριο και συνεχίζονται και τον Οκτώβριο. Ωστόσο, αυτή την εποχή διανύουμε την δεύτερη φάση εγγραφών, όπου από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 15 οι ενήλικοι μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, δηλαδή δεν έχουν στα χέρια τους το απολυτήριο γυμνασίου, μπορούν να έρχονται στο σχολείο που εδρεύει στο Παρθεναγωγείο Μυτιλίνης, στο πρώην Παρθεναγωγείο Μυτιλίνης, στην 544, και να αποκτήσουν την ευκαιρία στη μάθηση και στην διαβίου εκπαίδευση. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Το παράρτημα στην Καλονή πότε ιδρύθηκε? Το παράρτημα στην Καλονή ιδρύθηκε πριν 15 χρόνια, Πριν αν δεν κάνω 15 χρόνια. λάθος. Άρα υπήρχε ανάγκη και από την κεντρική Λέσβο και από εκεί, τέλος πάντων, από αυτές τις περιοχές να καλύπτονται πιο εύκολα για να μπορούν οι ενήλικες να πηγαίνουν. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και δεν σας κρύβω ότι υπήρχε και ένα παράδειγμα στη Λίμνο παλαιότερα. Και στη Λίμνο υπήρχε. Υπήρχε παλαιότερα στη Λίμνο. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες να το ξαναδημιουργήσουμε. Θα το δούμε. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον αρχικά. Και επίσης είναι, τι σας λένε οι μαθητές σας, που είναι ενήλικες, μπορούν να τα καταφέρουν, τους δυσκολεύει? Κοιτάξτε, υπάρχει η αλήθεια ένα μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρατηρούμε ότι στην εποχή μας είναι αναγκαίο, θα λέγαμε, αναγκαία υποχρεωτική εκπαίδευση και το απολυτήριο γυμνασίου. Οπότε ένας από τους λόγους, ο βασικότερος ίσως, είναι η κτήση του απολυτηρίου με στόχο την εργασιακή ανέλυξη. Από εκεί πέρα, τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία διαδραματίζονται στο σχολείο προφανώς αποτελούν και αυτά ένα πόλο έλξης για τους ενήλικες μαθητές μας και το βλέπουμε καθημερινά στα μάτια τους πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να έρχονται στο σχολείο, να μπαίνουν στην τάξη, να ακούνε αυτά που τους λένε οι καθηγητές, οι εκπαιδευτές και να τα αφομοιώνουν. Με στόχο φυσικά την χρησιμοποίησή τους στην τοπική κοινωνία. Τι ηλικίες έχετε δει, ποιες ηλικίες σας κάνουν εντύπωση, τις σχολιάζετε, ας πούμε? Κοιτάξτε, έχουμε από 18 χρονών μέχρι και 75. Αλήθεια. Βεβαίως. Και φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε και μία μητέρα με 7 παιδιά, η οποία έρχεται καθημερινά από το πλωμάρι. Μπράβο, έχετε με τη Λίνη. Στη Μυτιλίνη, ακριβώς. Να το σημειώσουμε γι' αυτό ότι η μετακίνηση είναι δωρεάν. Η Α, μετακίνηση υπάρχει. δηλαδή, βεβαίως, είναι δωρεάν από την περιφέρεια γενικότερα και προς τη Μυτιλίνη αλλά και προς τα χωριά της Δυτικής και από τα χωριά της Δυτικής Λέσβου στην Καλονή, στο παράρτημά της στην Καλονή. Και είναι το πρόγραμμα είναι 5,5 με 9,5 καθημερινά. Είναι ακριβώς 5,5-9,5 καθημερινά. Αυτό τώρα είναι εξοντοτικό ή πιστεύετε ότι και με το αντικείμενο των μαθημάτων, γιατί δεν είναι το σχολείο όπως το ξέραμε, είναι πιο κοντά στους ενήλικες, σωστά? Ακριβώς. Μιλάμε για ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαρκεί 2 έτη, 2 ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή 18 μήνες. Και το γεγονός ότι είναι ευέλικτο βοηθάει τους μαθητές μας
να αφομοιώνουν καλύτερα όλη αυτή τη διαδικασία και ομολογώ πως έρχονται με χαρά και φεύγουν με χαρά. Γενικά τα καταφέρνουν, αποφυτούν. Τα καταφέρνουν γιατί όπως σας είπα μιλάμε για ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών. Οι εκπαιδευτές μας είναι όλοι πιστοποιημένοι, όλοι είναι εκπαιδευτές ενηλίκων και έχουν υψηλά τυπικά προσόντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνεννοούνται άψογα με τους ενήλικες. Και επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και δύο υπηρεσίες, όπως είναι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και η συμβουλευτική ψυχολογίας. Πολύ ωραία. Όπου στη μία περίπτωση βοηθάν τα μέγιστα, η σύμβουλος σταδιοδρομίας προς την έβρεση εργασίας των μαθητών μας, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μιλάμε για δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, αλλά και αναζήτηση εργασίας στο σχολείο. Και φυσικά η σύμβουλος ψυχολόγος είναι εκεί για να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει ο ενήλικας, αλλά και η οικογένειά του. Έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και την οικογένειά του. Πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες προφανώς προσφέρονται δωρεάν στο σχολείο μας, ναι, στους μαθητές μας και έξω κοστίζουν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επίσης αν λοιπόν αποφοιτήσουν από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μετά μπορούν να συνεχίσουν στο εσπερινό. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μια ροή μετά την κτήση του πολιτηρίου που είναι ισότιμο με το πρωινό σχολείο μπορούν να συνεχίσουν στο εσπερινό ΕΠΑΛ είτε στη Μυτιλίνη είτε για τους μαθητές Καλονής στην Καλονή. Υπάρχουν και οι δύο αυτές περιπτώσεις. Και στη συνέχεια γιατί όχι να συνεχίσουν και στο πανεπιστήμιο. Ναι. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε 10 αποφοιτούς μας οι οποίοι συνεχίζουν στο πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Υπάρχει όμως, υπάρχει εσπερινό λύκειο ή είναι το ΕΠΑΛ μόνο? Είναι το εσπερινό ΕΠΑΛ. Υπάρχει το εσπερινό ΕΠΑΛ. Συνήθως οι μαθητές μας πάνε στο εσπερινό ΕΠΑΛ. Ναι. Ωραία, άρα λοιπόν 1 με 15 από 18 και αν όσο χρονών και αν είστε και θέλετε να προχωρήσετε, ο κύριος Τουζένης σας περιμένει και η επιστημονική ομάδα. Καταλαβαίνω ότι για να έχετε τέτοιου είδους υπηρεσίες, κύριε Τουζένη, σημαίνει ότι έχετε καταλάβει λίγο πολύ ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν οι μαθητές σας όταν έρχονται και καταλαβαίνω ότι και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν και την κατανόηση, γιατί εντάξει, σαφέστατα, επειδή σαφέστατα θα είναι δύσκολο και πρόκληση να γυρνάς στο θρανείο, να πρέπει να γράψεις, να πρέπει να έχεις να διαβάσεις, να κάνεις μια εργασία, αφού έχεις αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή η κατανόηση και η αποδοχή λίγο της κατάστασης και αυτό σαφέστατα είναι ενθαρρυντικό. Σαφέστατα. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι οι ενήλικες μαθητές μας έχουν όλοι υποχρεώσεις, είτε οικογενειακές είτε εργασιακές, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα μέγιστα ώστε να κάνουμε αυτήν την πορεία του στο σχολείο όσο το δυνατόν πιο εύκολη γίνεται. Όπως σας είπα, το επίκεντρο είναι ο μαθητής. Πάντα ό,τι κάνουμε το κάνουμε με βάση το μαθητή και με αυτό πορευόμαστε. Γι' αυτό άλλωστε και προσπαθούμε να έχουμε και μια εξωστρέφεια προς την τοπική κοινωνία προκειμένου να φέρουμε σε επαφή τον ενήλικα με εμπειρογνώμονες, να ενημερωθεί για θέματα που άπτονται της τωρινής εποχής. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μια συνεργασία, ναι, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τα τμήματα κοινωνιολογίας και το τμήμα της γεωγραφίας. Αυτή τη στιγμή έρχονται φοιτητές από το τμήμα της κοινωνιολογίας και κάνουν διηγηματικές διδασκαλίες στο σχολείο μας. Πολύ ωραίο αυτό. Το χαίρονται οι μαθητές σας? Το χαίρονται πάρα πολύ και οι φοιτητές και οι μαθητές μας το χαίρονται. Και οι φοιτητές. Υπάρχει μια. Και ας είναι αλλιώς οι ηλικίες, Σαφέστατα. Κάποιοι μαθητές μας είναι κοντά στις ηλικίες των φοιτητών. Ναι. Έχουμε μαθητές που είναι 18 χρονών, ναι, 18-19 χρονών και οι οποίοι για λόγους, διάφορους λόγους, είτε εργασιακούς είτε προσωπικούς, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την βασική τους εκπαίδευση και με χαρά το συνεχίζουν τώρα και έρχονται σε επαφή με αυτά τα καινούργια αντικείμενα. Πολύ ωραία και πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κάνετε και με το τμήμα γεωγραφίας μας είπατε. Βεβαίως, έχουμε αρκετούς ομιλητές που έρχονται κάθε Παρασκευή, καθηγητές του τμήματος και μοιράζονται
την επιστημονισύνη τους με τους μαθητές μας. Mm-hmm. Επίσης έχουμε μια, λαμβάνουμε μέρος σε ένα πρόγραμμα του Rigor και Gian με το τμήμα γεωγραφίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Γκιάλι, τον Στέλιο ναι. Γκιάλι. Συμμετέχουμε και σε αυτό το πρόγραμμα. Ενώ είμαστε και εμείς διαχειριστές προγραμμάτων Erasmus. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε δύο προγράμματα Erasmus, ένα ως διαχειριστές και ένα ως συνεργάτες με κάποια άλλα σχολεία ενηλίκων του εξωτερικού, της Ιταλίας και της Ολλανδίας, με συνεργάτη βασικό το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν τώρα, επειδή κάνετε και αποστολές, κάνουν αποστολές οι εκπαιδευτικοί σας. Ακριβώς. Και πηγαίνουν στο εξωτερικό και ουσιαστικά είτε μεταφέρουν την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους από εδώ, είτε μαθαίνουν πράγματα. Τι χρήσιμα πράγματα έχει το εξωτερικό και το Erasmus γενικά, τι προσφέρει στη διδασκαλία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για τους επόμενους 18 μήνες έχουμε να μετακινήσουμε 23 εκπαιδευτές, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας. Θα δούμε δηλαδή πώς δουλεύουν κάποια σχολεία αντίστοιχα στο εξωτερικό ναι. και θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε αυτές τις τεχνικές στους δικούς μας μαθητές, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα και να ανελιχθούμε όπως επιτάσσει η εποχή. Και στο εξωτερικό, κύριε Ντουζένη, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μεγαλύτερων σε ηλικία, ενήλικων τέλος πάντων, που γίνονται τέτοιες προσπάθειες, έτσι. Φυσικά. Κανονικά εκμάθησης. Οπότε φέρνουν καινούργια πράγματα που βλέπουν εκεί, έρχονται και στη Μυτιλήνη. Ακριβώς. Και είναι επίσης ενδιαφέρον το πώς και πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και μεγάλες πόλεις, μας είπατε το Άμστερνταμ, μας είχατε πει νωρίτερα το Βερολίνο, πώς ενδιαφέρονται για την πόλη της Μυτιλήνης. Βεβαίως. Έχουμε φτιάξει ούτως ή άλλως ένα προφίλ εκπαιδευτικό σε διάφορες πλατφόρμες αναζήτησης συνεργατών και μέσω αυτών των πλατφορμών έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και να συνεργαζόμαστε με τέτοιου είδους ιδρύματα και πραγματικά έχει καταπληκτικά αποτελέσματα η συνεργασία με αυτά τα ιδρύματα, καθώς αποφέρει εκατέρωθεν ναι. γνώσεις και πρακτικές. Αλλά και κοινωνικές σχέσεις, έτσι. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Τους έκανε κάτι εντύπωση εδώ από τη Μυτιλήνη μέχρι τώρα στο εξωτερικό? Θα σου πω το εξής. Πέρσι είχαν έρθει κάποιοι καθηγητές από Ισπανία και από Πολωνία και μας ζήτησαν να τους υιοθετήσουμε. Τους άρεσε πάρα πολύ. Τους άρεσε πάρα πολύ. Ο τρόπος διδασκαλίας, όχι μόνο ο τρόπος διδασκαλίας, αλλά και το νησί γενικότερα. Και το νησί. Τους άρεσε γενικότερα και το φαγητό και ο τρόπος ζωής στο νησί, πέρα από τα μαθησιακά αποτελέσματα φυσικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με όλον αυτόν τον κόσμο έχουμε ακόμα και τώρα σχέσεις και προσδοκούμε να έχουμε και στο μέλλον. Πάρα πολύ ωραία που έχετε ανοίξει τέτοιες συνεργασίες και συνεχίζονται και καλλιεργούνται, κύριε Ντουζένη. Να μείνουμε λίγο στο ότι μπορούν οι άνω των 18 να έρθουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και λίγο να μας πείτε και για εκείνους που θέλουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, αν οι περισσότεροι ολοκληρώνουν ή φεύγουν οι περισσότεροι με την έναρξη των μαθημάτων. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ολοκληρώνουν γιατί καταλαβαίνουν τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από αυτήν την φίτηση. Βεβαίως υπάρχει και διαρροή που οφείλεται κυρίως σε επαγγελματικούς λόγους, αλλά μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους το γεγονός ότι όσοι αποφυτούν από το σχολείο μας, όταν περνάνε έξω από το κτίριο, πάντα μπαίνουν μέσα και μας χαιρετάνε, θέλουν να συζητήσουν μαζί μας. Δηλαδή αν έφυγαν με καλό τρόπο, δεν είναι ακριβώς, ότι... Ναι. Ακριβώς. Όλοι έρχονται με το χαμόγελο. Όλοι επιστρέφουν με το χαμόγελο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί φαίνεται ότι κάτι κάναμε καλά, κάτι κάναμε σωστά. Μας ρωτάνε τώρα τι γίνεται με τις απουσίες, πόσες μπορούν να έχουν. Προφανώς κάποιοι δουλεύουν και θέλουν να ξέρουν. Βεβαίως. Υπάρχει ένα ευέλικτο, όπως σας είπα, πρόγραμμα σπουδών. Ναι. Υπάρχει φυσικά ένα όριο απουσιών, το οποίο προφανώς το τηρούμε, αλλά
είμαστε ευέλικτοι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, θέλουμε να βοηθήσουμε και εμείς τον κόσμο ο οποίος θα κάνει κάποιες θυσίες προκειμένου να έρθει στο σχολείο, να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών του. Οπότε, είμαστε ευέλικτοι με αυτό το κομμάτι. Δεν θα είναι δηλαδή αποθαρρυντικό. Όχι, όχι καθόλου. Καθόλου, ίσα-ίσα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εμφυσίσουμε σιγουριά ότι ο μαθητής θα το ολοκληρώσει. Θα το ολοκληρώσει. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, κύριε Τουζιάννη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εμείς παρακολουθούμε πάντα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ό,τι είδηση, ό,τι καλό έχει, θέλουμε να το δημοσιεύουμε. Να δίνετε έτσι πάντα κουράγιο στους μαθητές και τις μαθήτριές σας και να έχετε και μια καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ επίσης.